Στις 15 Ιουνίου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια και στις 16 του ίδιου μήνα για τα επαγγελματικά. Αυτό ανακοίνωσε νωρίτερα Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την επανελειτουργία των σχολείων. Οι μαθητές της 3ης Λυκείου είναι οι πρώτοι που θα επιστρέψουν στα Θρανία στις 11 του Μάη, μία εβδομάδα πριν τις υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου και Γυμνασίου. Ανακοινώνουμε σήμερα την ημερομηνία έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων 2020. Ημερομηνία έναρξης για τα γενικά λύκεια η 15η Ιουνίου και για τα επαγγελματικά λύκεια η 16η Ιουνίου. Θα εκδοθεί αναλυτικό πρόγραμμα προσεχώς. Αναμένονται και οι οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας για επιμέρους πτυχές του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων. Σε ό,τι αφορά τα δημοτικά και νηπιαγωγεία, η κυρία Κεραμέως είπε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ανοίγματος των σχολείων την 1η Ιούνιου, μόνο αν είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι η πορεία της επιδημίας βαίνει καθοδικά. Τονίζοντας παράλληλα ότι η νέα διδακτική χρονιά θα αρχίσει πιθανότατα νωρίτερα για όλους από την 1η Σεπτέμβρη. Για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ειδική αγωγή, η λειτουργία των σχολείων θα επανέλθει σταδιακά σε δύο φάσεις. Στις 11 Μαΐου επιστρέφουν στις αίθουσες οι μαθητές της 3ης Λυκείου. Στις 18 Μαΐου επιστρέφουν στις αίθουσες οι μαθητές της 1ης και 2ης Λυκείου, καθώς και του Γυμνασίου. Προβλέπεται η επέκταση του διδακτικού έτους για γυμνάσια και λύκεια μέχρι τις 12 Ιουνίου. Η νέα διδακτική χρονιά θα αρχίσει πιθανότατα νωρίτερα για όλους από την 1η Σεπτεμβρίου. Δημοτικά και νηπιαγωγεία. Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανοίγματος την 1η Ιουνίου. Επαναλαμβάνω το ενδεχόμενο. Μόνο αν είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι η πορεία της επιδημίας βαίνει καθοδικά. Αν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία επαναλειτουργήσουν φέτος, εξετάζεται το ενδεχόμενο παράταση του διδακτικού έτους έως τις 30 Ιουνίου. Θα υπάρξουν δύο ζώνες λειτουργίας του σχολείου. Οι μαθητές θα πηγαίνουν στα σχολείο σε εκπεριτροπής υποτμήματα. Εκπεριτροπής υποτμήματα τα οποία θα προκύψουν από τη διαίρεση του τμήματος στα δύο. Με στόχο τη μείωση του συγχρονισμού εντός της ίδιας αίθουσας. Η απόσταση μεταξύ των μαθητών θα πρέπει να είναι 1,5 μέτρο. Και απότατος μέγιστος αριθμός μαθητών εντός της τάξης τα 15 άτομα. Πρώτης έναρξης θα σταλούν στους διευθυντές των σχολείων οδηγίες του ΕΟΔΗ και του Υπουργείου, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς σχετικά με τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Στα σχολεία θα υπάρχουν αντισηπτικά. Θα γίνεται φυσικός εξαερισμός. Προβλέπεται καθαρισμός 2 φορές την ημέρα. Θα προβλεφθούν διαφορετικά διαλύματα για τους μαθητές. Θα απαγορευθεί η λειτουργία των κηλικίων. Θα είναι προαιρετική η χρήση της μάσκας στην τάξη και στα μέσα μεταφοράς των μαθητών. Το τονίζω, αναφερόμαστε ειδικά εδώ στα μέσα που αφορούν τους μαθητές, για παράδειγμα τα σχολικά λεωφορεία.